Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφια 1 έως και 4. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ είναι για τη σωτηρία τους. Επειδή δίνω μαρτυρία για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να στήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου προς δικαιοσύνη σε κάθε έναν που πιστεύει. Αμήν». Στα πρώτα 8 κεφάλαια της επιστολής προς Ρωμαίους έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος εξηγεί τη σωτηρία. Εξηγεί πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Και μετά μας μίλησε για τις ευλογίες που έχουν αυτοί, τους οποίους ο Θεός τους έχει δικαιώσει, που ο Θεός τους έχει σώσει. Όταν φτάνουμε στο κεφάλαιο 9 και στα κεφάλαια γενικώς 9 με 11, ο Παύλος παίρνει μια στροφή και αρχίζει και μιλάει για το Ισραήλ. Γιατί? Έχοντας μιλήσει για τη σωτηρία για 8 κεφάλαια, τίθεται το εξής ερώτημα. Τι έχει γίνει τώρα με τους Ιουδαίους? Τι έχει γίνει τώρα με το Ισραήλ? Επειδή ο Θεός έδωσε υποσχέσεις στο Ισραήλ, έδωσε τις γραφές στο Ισραήλ, έδωσε τους προφήτες στο Ισραήλ, είπε στο Ισραήλ ότι διαμέσω αυτών θα έρθει ο Μεσσίας, και τελικά ο Μεσσίας ήρθε και δεν τον δέχτηκαν. Τον απέρριψαν. Πώς έγινε αυτό? Τι έγινε? Οπότε ο Παύλος θα μιλήσει για αυτό το θέμα σε αυτά τα 3 κεφάλαια, και αυτό θα είναι και το θέμα του κειμένου μας σήμερα. Τώρα, η δομή των 4 εδαφίων που μόλις διαβάσαμε, εδάφια 1, 2, 3, 4, είναι πολύ απλή. Ο Παύλος κάνει μια δήλωση στο εδάφιο 1 και μετά στο εδάφιο 2 λέει «επειδή» και το εξηγεί λίγο περισσότερο. Και μετά στο εδάφιο 3 λέει «επειδή» και εξηγεί ακόμη λίγο περισσότερο. Και στο εδάφιο 4 λέει «επειδή», οπότε συνεχώς εξηγεί λίγο περισσότερο αυτό που είπε στο προηγούμενο εδάφιο. Οπότε ας τα κοιτάξουμε. Ξεκινάει στο εδάφιο 1. Και λέει, «Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ είναι για τη σωτηρία τους». Αυτό που κάνει το Ευαγγέλιο, αυτό που κάνει το Ευαγγέλιο στον άνθρωπο είναι, δεν είναι ότι σου δείχνει μόνο την αμαρτία σου και καταλαβαίνεις την ανάγκη σου για τον Χριστό και ότι η μόνη σου ελπίδα είναι ο Χριστός. Αλλά δεν βλέπεις μόνο τον εαυτό σου διαφορετικά όταν καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο, αλλά βλέπεις και όλο τον κόσμο διαφορετικά. Και ξέρεις ότι εσύ είσαι αμαρτωλός, αλλά και όλοι είναι αμαρτωλοί. Και όπως η μόνη ελπίδα που έχεις εσύ είναι ο Χριστός, καταλαβαίνεις ότι η μόνη ελπίδα που έχει και ο υπόλοιπος κόσμος είναι ο Χριστός. Και αυτό είναι που σε κάνει να θέλεις να δεις τον κόσμο να σώζεται, να θέλεις να δεις τον κόσμο να στρέφεται προς τον Χριστό. Θα σας πρότεινα ότι αν ένας άνθρωπος λέει ότι είναι χριστιανός και δεν ενδιαφέρεται για τις ψυχές των γύρω του, μάλλον δεν είναι χριστιανός. Αν δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στα άτομα γύρω του. Ο Απόστολος Παύλος είναι Ισραηλίτης. Ωραία. Και αγαπάει και ενδιαφέρεται για τους συμπατριώτες του. Η οικογένειά του, είναι οι φίλοι του, όλοι αυτοί με τους οποίους μεγάλωσε σε όλη τη ζωή. Ήταν Ισραηλίτες. Και επιθυμεί και προσεύχεται για τη σωτηρία τους. Κάνω μια μικρή υποσημείωση εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που για κάποιο λόγο έχουν την ιδέα ότι αν κάποιος είναι Ισραηλίτης, είναι αυτομάτως μια χαρά με τον Θεό, επειδή είναι Ισραηλίτης. Και μπορεί να έχετε ακούσει κάποιοι να λένε πράγματα του στυλ οι Ιουδαίοι πιστεύουν στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Μπορεί να το έχετε ακούσει αυτό. Μπορεί να το έχετε πει, δεν ξέρω. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, διότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος Θεός με το Θεό της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός είναι ίδιος, δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι ίδιος χθες και σήμερα και για πάντα. Και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης έχει αποκαλύψει τον εαυτό του τώρα διαμέσου του Ιησού Χριστού. Οπότε, αν δεν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, αν απορρίπτουμε τον Χριστό, απορρίπτουμε τον Θεό που τον έστειλε.
Τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι αν δεν έχουμε τον Υιό, δεν έχουμε και τον Πατέρα. Δεν μπορούμε να τους χωρίσουμε, πάνε μαζί. Οπότε όχι, οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον έχουν απορρίψει επειδή έχουν απορρίψει το Μεσσία του. Που σημαίνει ότι και αυτοί χρειάζονται σωτηρία όπως όλοι μας. Οπότε ο Παύλος είναι Ισραηλίτης και αγαπάει τους Ισραηλίτες και θέλει να τους δουν να σώζονται. Ο Απόστολος Παύλος είναι γνωστός ως ο Απόστολος των Εθνών. Επειδή αυτός πήγε σε όλο τον κόσμο και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε ξεχάσει τους Ιουδαίους. Όποτε ο Παύλος πήγαινε σε μια καινούρια πόλη για να κηρύξει, πού είναι το πρώτο μέρος που πήγαινε? Στη συναγωγή. Να βρει τους Ιουδαίους να τους μιλήσει για τον Χριστό. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, πρώτα πάει στη συναγωγή. Έρχεται στην Αθήνα, πάει στη συναγωγή. Πάει στην Κόρινθο, πάει στη συναγωγή. Πάντα πρώτα πήγαινε στους Ιουδαίους να τους πει ότι ο Μεσσίας τους έχει έρθει. Επειδή θέλει να τους δει να σώζονται. Επειδή τους αγαπούσε. Κάτι που είναι ηρωνικό είναι ότι πολλές φορές όταν μιλάς σε κάποιον ο οποίος δεν είναι χριστιανός και του μιλάς για τον Χριστό, του λες για το Ευαγγέλιο, μπορεί να σε κατηγορήσει ότι δεν τον αγαπάς. Και σε κατηγορεί ότι δεν τον αγαπάς επειδή σου λέει αν με αγαπούσες δεν θα προσπαθούσες να μ' αλλάξεις. Αν με αγαπούσες, θα με αποδεχόσουν έτσι όπως είμαι. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι αν βλέπεις έναν άνθρωπο που περπατάει προς τον γκρεμό, τι θα κάνεις? Και δεν βλέπει ότι είναι γκρεμός. Δεν θα πας να του πεις σταμάτα. Θα πέσεις, θα σκοτωθείς. Και του λες σταμάτα, μην προχωράς άλλο, γύρνα. Αλλά αυτός ακούει που κάθεται και το φωνάζει και νομίζει ότι δεν τον αγαπάς. Ενώ αν δεν τον αγαπούσες, θα τον άφηνες να φύγει να γκρεμοτσακιστεί. Αλλά επειδή τον αγαπάς, θέλεις να τον δεις να μην σκοτώνεται. Και είναι το ίδιο πράγμα με το Ευαγγέλιο. Όταν λέμε στον κόσμο για τον Χριστό και για το Ευαγγέλιο, δεν είναι ότι δεν τους αγαπάμε, αλλά επειδή είναι σε ένα μονοπάτι που δεν θα καταλήξουν πουθενά καλά, τους λέμε να σταματήσουν και να επιστρέψουν και να πιστέψουν στον Χριστό. Οπότε ο Παύλος ελπίζει και προσεύχεται για τους Ισραηλίτες να σωθούν. Στο εδάφιο 2, γιατί προσεύχεται για αυτούς, εδάφιο 2, λέει επειδή δίνω μαρτυρία για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση. Οπότε τα άτομα για τα οποία προσεύχεται ο Παύλος για τη σωτηρία τους, είναι θρήσκοι, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Προσεύχεται για ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Προσεύχεται για ανθρώπους που συναθρίζονται για λατρεία, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Προσεύχεται για ανθρώπους οι οποίοι οι ίδιοι προσεύχονται στο Θεό, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Προσεύχεται σε ανθρώπους οι οποίοι μαζεύονται και ψάλουν ύμνους, αλλά δεν είναι σωσμένοι. Έχουν ζήλο για τον Θεό, αλλά έχουν ζήλο για έναν Θεό που δεν τον γνωρίζουν. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο που να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα καλύτερα από τον Απόστολο Παύλο. Επειδή ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αυτό το πρόβλημα είχε. Πριν γίνει χριστιανός, ήταν αυτός ο οποίος είχε τεράστιο ζήλο για τον Θεό, αλλά όχι βασισμένο στη γνώση. Αυτό ακριβώς ήταν ο Απόστολος Παύλος. Θα σας δείξω μερικά εδάφια. Το πρώτο εδάφιο είναι από τις Γαλάτες, κεφάλαιο 1. Προς Γαλάτες, που είναι, πάλι το έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, και τους λέει το εξής. Τους λέει το εξής, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 13. Λέει, επειδή ακούσατε την άλλοτε διαγωγή μου στον Ιουδαϊσμό, ότι καταδίωκα την Εκκλησία του Θεού υπερβολικά και την κακοποιούσα και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομήλικούς μου στο γένος μου, καθώς ήμουν περισσότερο ζηλωτής στις πατρικές μου παραδόσεις. Οπότε ο Παύλος, πριν γίνει χριστιανός, λέει ήμουνα πολύ θρησκός άνθρωπος. Είχα τεράστιο ζήλο. Πώς το λέει,
πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από τους συνομιλικούς μου. Εγώ ανέβαινα. Εγώ ήμουν πιο θεολογικά. Ήμουν θεολογικά ανώτερος, ρε παιδί μου, από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν ήταν σαν εμένα. Εγώ είχα τέτοιο ζήλο που κυνήγαγα τους αιρετικούς τόσο πολύ. Όταν. Πού είναι, στις πράξεις κεφάλαιο 7. Όταν λιθοβολούν τον πρώτο χριστιανό μάρτυρα, τον Στέφανο, ο Παύλος ήταν εκεί και επιδοκίμαζε. Έδινε τη συγκατάθεσή του. Να σας δείξω ένα άλλο κείμενο. Πράξεις κεφάλαιο 22. Πάλι ο Παύλος μιλάει εδώ πέρα. Είναι στις πράξεις κεφάλαιο 22 που έχει πάει στην Ιερουσαλήμ και τον έχουν αρπάξει οι Ιουδαίοι και τους σταματάει και τους μιλάει. Και τους λέει το εξής. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος. Γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, έχω δε ανατραφεί σε τούτη την πόλη, την Ιερουσαλήμ, κοντά στα πόδια του Γαμαλιήλ. Ο Γαμαλιήλ ήταν μεγάλος ραβίνος εκείνο του καιρού. Οπότε είχε μεγάλη θεολογική εκπαίδευση ο Απόστολος Παύλος. Πήρα την παιδεία σύμφωνα με την ακρίβεια του πατροπαράδοτου νόμου. Ήμουν ζηλωτής του Θεού, όπως όλοι εσείς είστε σήμερα. Ο οποίος κατέτρεξα τούτη την οδό. Η οδό στην οποία αναφέρεται είναι ο χριστιανισμός. Κυνήγησα δηλαδή τον χριστιανισμό. Μέχρι θανάτου. Δένοντας με αλυσίδες και παραδίνοντας σε φυλακές και άντρες και γυναίκες. Καθώς και ο αρχιερέας δίνει μαρτυρία για μένα. Και ολόκληρο το πρεσβυτέριο. Από τους οποίους παίρνοντας επιστολές από τους αδελφούς, πορευόμουν στη Δαμασκό για να φέρω δεμένους στην Ιερουσαλήμ και εκείνους που ήταν εκεί για να τιμωρηθούν. Λέει, εγώ ήμουνα ζηλωτής για τον Θεό, όπως και όλοι εσείς. Ήμουνα τόσο ζηλωτής για τον Θεό που καταδίωκα τους χριστιανούς. Τόσο πολύ πίστευα αυτό που έκανα. Τόσο πολύ πίστευα στη θρησκεία μου, αλλά δεν ήταν σωσμένος. Μπορείς να έχεις ζήλο και να είσαι λάθος. Μπορεί να είσαι ειλικρινής, να πιστεύεις πραγματικά αυτό που πιστεύεις και να είσαι λάθος. Ο Τζον Στοτ, είναι ένας μεγάλος αγγλικανός θεολόγος, είπε το εξής. Η σωστή λέξη για το ζήλο χωρίς επίγνωση, για την αφοσίωση χωρίς σκέψη, για τον ενθουσιασμό χωρίς κατανόηση, είναι φανατισμός. Οι άνθρωποι που πήραν αεροπλάνα και τα ρίξανε πάνω σε κτίρια, ήταν πολύ θρήσκοι άνθρωποι. Μεγάλο ζήλο για τη θρησκεία τους. Αλλά δεν ήταν σωσμένοι. Το να είσαι θρήσκος δεν φτάνει. Και ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε. Μπορεί να σκέφτεστε, εντάξει, Νίκο, εσύ το έχεις πάει πολύ ακραία τώρα όμως. Εσύ μας μιλάς για φανατικούς. Μας μιλάς για μουσουλμάνους φανατικούς. Μας μιλάς για Ιουδαίους φανατικούς. Εμείς δεν είμαστε τόσο, δεν είμαστε τρελαμένοι έτσι. Εμείς είμαστε πιο normal άνθρωποι. Ωραία, να σας δείξω ένα άλλο κείμενο. Είναι από το κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 7, όπου μιλάει ο Ιησούς Χριστός και μιλάει στους μαθητές. Ο Χριστός που μιλάει στους μαθητές. Και λέει το εξής. Λέει, πολλοί θα μου πούν κατά την ημέρα εκείνη, και η ημέρα εκείνη στην οποία αναφέρεται είναι η ημέρα της κρίσεως, η έσχατη μέρα. Πολλοί θα μου πούν κατά την ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Και στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και στο όνομά Σου κάναμε πολλά θαύματα. Και τότε θα ομολογήσω σε αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μένα, εσείς που εργάζεστε την ανομία. Προσέξτε, δεν μιλάμε για μουσουλμάνους, δεν μιλάμε για Ιουδαίους, μιλάμε για άτομα που αποκαλούν τον Χριστό Κύριο. Οπότε μιλάμε για χριστιανούς, άτομα που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί και λένε, κάναμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Θαύματα ολόκληρα κάναμε στο όνομά Σου. Και ο Χριστός τι τους λέει, ποτέ δεν σας ήξερα. Ποτέ δεν ήσασταν δικοί μου. Ποτέ δεν ήσασταν χριστιανοί. Απλά να είστε θρήσκοι, δεν φτάνει. Το να έχεις στην Εκκλησία, δεν φτάνει. Και μην με παρεξηγείτε, είναι καλό να έχεις στην Εκκλησία. Ο Θεός, η Γραφή λέει να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είναι καλύτερα να είστε στην Εκκλησία παρά να μην είστε. Αλλά το να είσαι απλά στην Εκκλησία δεν σε κάνει χριστιανό. Το να είσαι θρήσκος δεν φτάνει. Πολλοί έχουν ζήλο για τον Θεό,
αλλά χωρίς επίγνωση του Θεού, χωρίς επίγνωση της αλήθειας. Και συνεχίζει και το εξήγει. Οπότε, οι Ιουδαίοι δεν έχουν ζήλο, αλλά δεν έχουν επίγνωση, και το εξηγεί περισσότερο στο εδάφιο 3. Λέει, επειδή μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να στήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα, στα γρήγορα, κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές καθώς προχωράμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά να το ξανααναφέρω εδώ πέρα για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται εδώ. Η λέξη δικαιοσύνη, πριν 2.000 χρόνια, όταν γράφτηκε αυτό το κείμενο, έχει πιο ευρεία έννοια από ό,τι τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος δίκαιος, δεν είναι απλά ο δικαστής στο δικαστήριο, έτσι. Ένας άνθρωπος δίκαιος είναι αυτός ο οποίος είναι σωστός. Ο οποίος κάνει τα πράγματα σωστά, ο οποίος κάνει τα πράγματα καλά. Οπότε όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη κάποιου, τη δικαιοσύνη του Θεού, τη δικαιοσύνη του ανθρώπου, μιλάει για την καλοσύνη του, για την ορθότητά του, για την αγιότητά του, για το πόσο καλός είναι. Οπότε λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήλο να είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Θέλουν να πάνε να σταθούν ενώπιον μπροστά στο Θεό και ο Θεός να πει «Εσύ είσαι σωστός άνθρωπος». Είσαι δίκαιος. Αλλά το κάνουν αυτό με λάθος τρόπο. Προσπαθούν να στήσουν τη δικιά τους δικαιοσύνη. Προσπαθούν με δικό τους τρόπο να γίνουν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Και όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πώς το κάνανε αυτό? Ελπίζανε στον εαυτό τους. Ελπίζανε ότι αν εγώ ακολουθήσω αρκετά τον νόμο, αν εγώ κάνω αρκετά καλά έργα, τότε ίσως να γίνω αποδεκτός ενώπιον του Θεού. Με τα δικά μου καλά έργα να γίνω δίκαιος ενώπιον του Θεού. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι κανένας από εμάς ποτέ δεν έχει ακολουθήσει τον νόμο του Θεού, ούτε κατά διάνοια κοντά στο πώς θα έπρεπε. Δεν είναι ότι εντάξει, δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε περίπου. Όχι. Δεν είμαστε κοντά καθόλου. Όλοι έχουμε παραβιάσει τον νόμο του Θεού σε τεράστιο βαθμό. Τι λέει προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3? Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας που να εξητάει τον Θεό. Ακόμη και τα καλύτερα μας έργα δεν φτάνουν για να μας δεχτεί ο Θεός. Να σας δείξω ένα κείμενο από τον Ισαΐα. Ισαΐας κεφάλαιο 64. Εδάφιο 6. Λέει, όλοι πραγματικά γίναμε σαν ένα ακάθαρτο πράγμα. Και όλη η δικαιοσύνη μας, η καλοσύνη μας, είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και μας άρπαξαν ξαφνικά οι ανομίες μας όπως ο άνεμος. Κανένας δεν μπορεί να γίνει αρκετά καλός με τις δικές του δυνάμεις για να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει ο Θεός, ναι, εσύ είσαι υπέροχος έτσι όπως είσαι. Σε δέχομαι έτσι όπως είσαι, είσαι φανταστικός. Αλλά εδώ πέρα είναι η ομορφιά του Ευαγγελίου. Ότι αυτοί που εμπιστεύονται τον Χριστό, ο Θεός δίνει σε αυτούς δικαιοσύνη, δίνει σε αυτούς μια αγιότητα, ώστε να μπορούν να σταθούν μετά ενώπιον Του. Αυτή η ιδέα ενός ανθρώπου που προσπαθεί να στήσει τη δικιά του δικαιοσύνη, να δημιουργήσει μια καλοσύνη δικιά του με τα δικά του τα καλά έργα και να πει «Να Θεέ μου, κοίτα πόσο καλός είμαι, κοίτα πόση καλοσύνη έχω, κοίτα πόση δικαιοσύνη έχω». Αυτή την ιδέα ο Παύλος τη γνωρίζει πολύ καλά, επειδή αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ίδιος να κάνει πριν γίνει χριστιανός. Και να σας δείξω το κείμενο που είναι συγκλονιστικό. Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3. Προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, ο Παύλος πάλι γράφει εδώ πέρα και λέει προς τους Φιλιππισίους το εξής. Στο εδάφιο 2 ξεκινάει και λέει να προσέχετε τα σκυλιά. Και σκυλιά εδώ πέρα δεν είναι προσέχετε μη σας δαγκώσει κανένα σκυλί, μιλάει για κακούς εργάτες, κακούς διδασκάλους. Ωραία, προσέχετε τα σκυλιά, να προσέχετε τους κακούς εργάτες, να προσέχετε την κατατομή. Επειδή οι Ιουδαίοι ήταν αυτοί που λέγανε εμείς είμαστε περιτομή. Και στην ψιλολέει εδώ πέρα ότι είναι η κατατομή. Επειδή εμείς, οι χριστιανοί, είμαστε οι περιτομή, αυτοί που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα και καυχόμαστε στον Ιησού Χριστό και χωρίς να έχουμε την πεποίθηση στη σάρκα. Εμείς δεν ελπίζουμε στη σάρκα μας, δεν ελπίζουμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να γίνουμε άξιοι μπροστά στο Θεό. Εμείς ελπίζουμε στον Ιησού Χριστό. Και λέει στο εδάφιο 4, παρόλο που εγώ έχω πεποίθηση και στη σάρκα.
Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Λέει, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που νομίζει ότι με τη σάρκα του έγινε δίκαιος ενώπιον του Θεού, με τις δικές του δυνάμεις, με τη δικιά του καλοσύνη μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού, λέει, εγώ είμαι καλύτερος. Ξέρετε τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, να σας πω, και ξεκινάει. Εδάφιο 5. Πρώτον, μου έχει γίνει περιτομή την 8η ημέρα. Ξεκινάμε έτσι όπως πρέπει. Μωρώ και ήδη ακολουθάω τον νόμο. Είμαι από το γένος Ισραήλ. Λαός του Θεού. Μέσα. Είμαι από τη φυλή Βενιαμίν. Αυτή δεν είναι όποια και όποια η φυλή. Από τις 12 φυλές. Θυμάστε όταν είχε σκιστεί το έθνος στα δύο και οι 10 φυλές χωριστήκανε και φύγανε και αφήσανε τη φυλή του Ιούδα εκεί πέρα με τον οίκο του Δαβίδ. Μία φυλή παρέμεινε με τον οίκο του Δαβίδ. Η φυλή Βενιαμίν. Οπότε ξεκίνησα σωστά. Είμαι Ισραηλίτης. Είμαι από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος από Εβραίους. Φαρισαίος σύμφωνα με τον νόμο. Ήμουνα ο πιο θρήσκος άνθρωπος στον κόσμο. Εδάφιο 6. Διώκτης της εκκλησίας με ζήλο. Τεράστιο ζήλο. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που φανερώνεται διαμέσου του νόμου, υπήρξα άμεμπτος. Σε εξωτερικά τουλάχιστον, αν κάποιος κοίταγε τον Παύλο, δεν μπορούσε να βρει τίποτα λάθος. Αυτός ο άνθρωπος, εξωτερικά τουλάχιστον, φαινότανε τέλειος. Εγώ, όσον αφορά τη δικαιοσύνη από τον νόμο, το πώς μπορούσα να δείξω ότι είμαι δίκαιος διαμέσου του νόμου, ήμουν ατέλειος. Όμως, εκείνα που ήταν σε μένα κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημία για τον Χριστό. Όλα αυτά τα πράγματα στα οποία έλπιζα, όλα αυτά τα πράγματα που νόμιζα ότι θα με κάνουν δίκαιο ενώπιον του Θεού, όλα αυτά τα καλά πράγματα, τα θρησκευτικά πράγματα που έκανα, τελικά δεν μου κάνανε κανένα καλό. Εδάφιο 8. Μάλιστα δε, και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Έχουμε αφήσει τη λέξη σκύβαλα εκεί πέρα, που είναι αρχαία λέξη. Θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε. Σκουπίδια, κοπριά, όλα τα καλά πράγματα που πάλευα όλη μου τη ζωή για να γίνω δίκαιος ενώπιον του Θεού, για να μπορέσω να σταθώ ενώπιον του Θεού και να του πω, κοίτα όλα, κοίτα τη δικαιοσύνη που έχω, κοίτα την καλοσύνη που έχω, όλα τα φοβερά πράγματα που έχω κάνει για σένα, σκουπίδια. Μπροστά στο να γνωρίζεις τον Χριστό. Και να βρεθώ σε Αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, την προερχόμενη από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου της πίστης του Χριστού. Τη δικαιοσύνη αυτή από τον Θεό διαμέσω της πίστης. Ο Παύλος, πριν γίνει χριστιανός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Ιουδαίοι της εποχής του, προσπαθούσε διαμέσω του νόμου, διαμέσω της υπακοής του, διαμέσω του νόμου, διαμέσω των δικών του έργων, να γίνει δίκαιος ενώπιον του Θεού και ανακαλύπτει ότι δεν γίνεται. Διότι ο μόνος τρόπος για να γίνεις δίκαιος είναι να είσαι εν Χριστώ και να έχεις μια δικαιοσύνη, μια καλοσύνη, μια αγιότητα από τον Θεό που σου έχει δοθεί διαμέσου της πίστης. Το να είσαι θρήσκος δεν φτάνει. Το να είσαι ηθικός δεν φτάνει. Το να είσαι εξωτερικά καλός δεν φτάνει. Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα για να έχουμε δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Πίσω στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10, για να κλείσουμε, τι είπε εδώ πέρα, ξανά στο εδάφιο 3. Οπότε λέει, επειδή μη γνωρίζοντας οι Ιουδαίοι τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή ότι μπορούν να έχουν δικαιοσύνη από τον Θεό διαμέσω της πίστης, μη γνωρίζοντας το αυτό, ζητώντας να στήσουν τη δικιά τους δικαιοσύνη, με τα δικά τους τα καλά έργα, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Τι σημαίνει δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού? Σημαίνει ότι τη δικαιοσύνη που ο Θεός πρόσφερε διαμέσου του Χριστού δεν τη δέχτηκαν. Και αυτό μας εξηγεί στο εδάφιο 4. Επειδή ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου προς δικαιοσύνη σε κάθε έναν που πιστεύει.
Αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό έχουν σταματήσει να ελπίζουν στον νόμο για να γίνουν δίκαιοι. Δεν προσπαθούν να γίνουν δίκαιοι διαμέσου του νόμου πια. Ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε τον νόμο του Θεού τέλεια. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, που είναι συγκλονιστική σκέψη. Δεν την αντιλαμβανόμαστε αρκετά. Το γεγονός ότι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε για μία στιγμή στη ζωή μας, να είμαστε τέλειοι ενώπιον του Θεού, ο Χριστός το έκανε όλη του τη ζωή, που είναι συγκλονιστικό. Ο Χριστός έζησε μία τέλεια αναμάρτητη ζωή, ακολούθησε τον νόμο του Θεού τέλεια και αυτό το έκανε για μας. Να σας δείξω ένα εδάφιο. Αν δεν ξέρετε αυτό το εδάφιο, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 21. Αν δεν το ξέρετε, μάθετε το απ' έξω. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Μισό λεπτό. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Τον έκανε. Ποιος τον έκανε? Ο Θεός. Ο Θεός έκανε τον Χριστό για χάρη μας αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός βαστάζει την αμαρτία μας. Όλη την αμαρτία που έχουμε εμείς, όλη η αμαρτία αυτή πέφτει επάνω στον Χριστό και ο Χριστός τιμωρείται για την αμαρτία μας επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό, ο Θεός φέρεται στον Χριστό σαν να είχε ζήσει τη δικιά μου ζωή και τον τιμωρεί και τον σκοτώνει για την αμαρτία μου. Με αυτόν τον τρόπο, η αμαρτία μου μπορεί να συγχωρεθεί. Αν είμαι εν Χριστώ, αν όντως είμαι εν Χριστώ, όχι απλά στο όνομα να λέω ότι είμαι χριστιανός, αλλά αν όντως κάποιος είναι εν Χριστώ, δεν χρειάζεται να φοβάται πια την τιμωρία του Θεού, επειδή ο Χριστός ήδη τιμωρήθηκε για Αυτόν. Αλλά να το πάμε και ένα βήμα περισσότερο, ένα βήμα παραπέρα. Ας σκεφτούμε για μια στιγμή ότι οι αμαρτίες μου έχουν συγχωρεθεί. Ότι όλες οι αμαρτίες μου έχουν εξαφανιστεί, έχουν σβηστεί. Τι καλό έχω κάνει όμως που να αξίζω κάτι από τον Θεό? Ωραία, ας πούμε ότι η αμαρτία μου έχει εξαφανιστεί. Είμαι καθαρός. Τι έχω κάνει όμως, τι έχω κάνει που είναι τόσο δίκαιο που να αξίζω τώρα αιώνια δόξα με τον Θεό? Τίποτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαι αθώος, αφού δεν έχω αμαρτία πια, αλλά είναι δύσκολο να πούμε ότι είμαι δίκαιος και σωστός και άγιος, αφού δεν έχω κάνει τίποτα άγιο. Είμαι σαν ένα κενό σκεύος. Η αμαρτία μου έχει εξαφανιστεί, αλλά δεν έχω κάτι καλό να δείξω. Αλλά τι λέει το εδάφιο εδώ πέρα πάλι? Δεν σταματάει στη μέση που λέει ότι ο Χριστός έγινε για μας αμαρτία. Τι λέει? Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε η χάρη μας αμαρτία. Οπότε ο Χριστός έγινε για μας αμαρτία. Η αμαρτία η δικιά μας έπεσε πάνω σε Αυτόν. Αλλά συνεχίζει. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Επάνω στο Σταυρό υπάρχει μία ανταλλαγή που γίνεται. Ο Χριστός παίρνει την αμαρτία μου επάνω του και τιμωρείται. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Όλη η δικαιοσύνη, η καλοσύνη, η αγιότητα του Χριστού μετά μεταφέρεται σε μένα. Και λογαριάζομαι εγώ δίκαιος διαμέσου αυτού. Ο Χριστός παίρνει την αμαρτία μου και μου δίνει τη δικιά του αγιότητα. Μου δίνει τη δικιά του δικαιοσύνη. Ο Θεός φέρεται στον Χριστό σαν να είχε ζήσει τη δικιά μου ζωή. Και μετά γυρνάει και ο Θεός φέρεται σε μένα σαν να έχω ζήσει εγώ τη ζωή του Χριστού. Και φυσικά με δέχεται.
και με αγαπάει όπως αγαπάει τον Υιό Του. Και αυτό είναι η δόξα του Ευαγγελίου. Αλλά δεν θα αναγνωρίσουμε αυτή τη δόξα του Ευαγγελίου αν δεν καταλαβαίνουμε την αμαρτία μας. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που είναι ηθικοί άνθρωποι, είναι θρήσκοι άνθρωποι, που νομίζουν ότι είναι αρκετά καλοί. Ότι ο Θεός τους χρωστάει κάτι, επειδή είναι καλοί. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Δεν έχω βιάσει κανέναν. Δεν έχω ληστέψει τίποτα. Δεν είμαι απατεώνας. Είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός πατέρας. Είμαι καλός υιός. Είμαι καλός συνάδελφος. Είμαι καλός μαθητής. Είμαι καλός άνθρωπος. Σαν μου χρωστάει ο Θεός κάτι. Αλλά αν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν καταλαβαίνουμε το Ευαγγέλιο. Επειδή αν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, βασιζόμαστε στον εαυτό μας και στη δικιά μας καλοσύνη και στη δικιά μας δικαιοσύνη για σωτηρία. Και δεν πρόκειται να σωθεί κανένας έτσι. Μπορεί με την ηθική μας να ικανοποιούμε τους γύρω μας, να ικανοποιούμε τους φίλους μας, να ικανοποιούμε την οικογένειά μας και να νομίζουμε όλοι ότι είμαστε εντάξει. Αλλά δεν ικανοποιούμε το Θεό. Δεν φτάνει να είσαι θρήσκος, δεν φτάνει να είσαι ηθικός σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Χρειαζόμαστε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στη δικιά μας καλοσύνη, αλλά στην καλοσύνη και τη δικαιοσύνη του Χριστού. Πρέπει να αλλάξουμε από μέσα. Και αν αλλάξουμε από μέσα, πρέπει ο Χριστός να το κάνει αυτό. Να μας αλλάξει την καρδιά και να μας αλλάξει το νου. Και μόνο έτσι υπάρχει σωτήρια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.